ένα χρήσιμο εργαλείο που προέβλεψε ο νόμος για τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης είναι η Σύσταση Αναπτυξιακών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Έτσι λοιπόν με αυτόν τον τρόπο συστάθηκε και εδώ η Τριήρης Αναπτυξιακή. Έτσι λέγεται αυτός ο ΑΟΤΑ που συστάθηκε στοιχείο με τη σύμπραξη τριών δήμων. Με το Δήμο της Χίου να καταβάλει το μεγαλύτερο μετοχικό κεφάλαιο της τάξης των 180.000 ευρώ. Και σε αυτή την περίπτωση η Δημοτική Αρχή ακολούθησε λανθασμένη πορεία. Πιστεί στην αρχή της ότι το κράτος είμαι εγώ, εγώ αποφασίζω, εγώ εξουσιάζω και εγώ θα φέρω τα πράγματα στον τρόπο τον οποίο θέλω για τη λειτουργία τους. Έγιναν όμως σοβαρά πράγματα, έγιναν σοβαρά λάθη, έγιναν και επίσης μπορώ να πω και σοβαρές παρανομίες. Πολλάκι σε έχω αναφερθεί ότι η σύσταση του ΑΟΤΑ, η συμβολιογραφική πράξη σύστασης του ΑΟΤΑ, πάσχει. Και αυτό, αν δεν φροντίσει με την αλλαγή της νομοθεσίας που έγινε τελευταία, να το διορθώσει η Δημοτική Αρχή, η προσφυγή στα πολιτικά δικαστήρια είναι μονόδρομος πλέον. Από εκεί και πέρα έγινε μια ευρύτατη συζήτηση για τις μελέτες, την ανάθεση μελετών για το βρεφονηπιακό σταθμό στο Βροντάδο. Ο βρεφονηπιακός σταθμός στο Βροντάδο από όλους κρίθηκε ότι είναι αναγκαίος και πρέπει να γίνει. Και θα γίνει, αλλά θα γίνει με τον σωστό τρόπο και όχι με τον στρεβλό τρόπο τον οποίο θέλει η Δημοτική Αρχή.